Καταρχάς, να ευχαριστήσω όλα τα τοπικά μέσα, ηλεκτρονικά και έντυπα, για την ανταπόκρισή τους στο κάλεσμά μας και να είναι σήμερα εδώ, σε μια, νομίζω, πάρα πολύ σημαντική διαδικασία. Και θα ξεκινήσω με μια δήλωση ότι ο Δήμαρχος Σταμούλης δεν λέει ψέματα. Και αυτό νομίζω το γνωρίζουν εχθροί και φίλοι. Ανεξάρτητα αν κάποιοι, παίζοντας μικροπολιτικά παιχνίδια, προσπαθούν να το διαστρεβλώσουν. Όπως έγινε και στην τελευταία περίπτωση με το δήθεν χιτή Σταμέλου, στο Λατομείο Σταμέλου. Ξέρετε ότι προέκυψε ένα δημοσίευμα που έλεγε ότι θα γίνει χιτή στα Μέγαρα και στο Κοροπή. Και λογικό ήταν, έστω και με δημοσίευμα, να αντιδράσουμε. Κάλεσα τους επικεφαλείς των συνδυασμών και τους είπα ότι υπάρχει αυτό το δημοσίευμα που λέει ότι θα γίνει χιτή στα Μέγαρα, στο Λατομείο Σταμέλου και στο Κοροπή. Και τους είπα σαφέστατο ότι δεν γνώριζα ότι υπάρχει τέτοια απόφαση. Και διαστρεβλώνοντας όλη αυτή την κατάσταση, προσπαθούν, μπερδεύοντας και τον κόσμο, να πούνε ότι τους είπα ψέματα. Και επειδή το ψέμα έχει κοντά ποδάρια, γι' αυτό δεν πάει μακριά, και όσο και να διαστρεβλώσει κάποιος την αλήθεια, όσο και να την παραποιήσει, η αλήθεια στο τέλος θα λάμψει. Και δεν άργησε, πριν να λέκτορ λαλήσει τρεις, η αλήθεια έλαμψε, διότι τα χαρτιά μιλάνε. Ήρθε έγγραφο από τον ΕΔΣΝΑ, θα σας το μοιράσω. ΕΔΣΝΑ είναι ο οργανισμός που διαχειρίζεται δια νόμου όλα τα σκουπίδια της Αττικής. Είναι ο ειδικός διαβαθμιδικός σύνδεσμος νομού Αττικής, ο οποίος απευθύνεται προς τον Δήμαρχο Μεγαρέων και λέει «Απάντηση σε ερώτημά σας για το ΕΑΛΜ Σταμέλου Μέγαρα». ΕΑΛΜ είναι το εξοφλημένο, ανενεργό λατομείο μεταλλείο. Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, κάποιοι θα το παραξηγήσουν γι' αυτό που λέει «Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε», για κάποιους πρέπει να είμαστε στα μαχαίρια με όλους και να βριζόμαστε. Το ότι υπάρχει και φιλοφρόνηση είναι παραξηγήσιμο. Απαντώντας στο ερώτημά σας, σας γνωρίζουμε ότι δεν έχει ληφθεί κάποια απόφαση οργάνων του ΕΔΣΝΑ για χωροθέτηση εγκαταστάσεων στον εν λόγω ΕΑΛΜ. Καμιά απόφαση κανενός οργάνου δεν υπάρχει, το λέει σαφέστατα το έγγραφο, για το ΕΑΛΜ Σταμέλου, για το Λατομείο Σταμέλου. Δεν έχουν γενικά ως σήμερα ληφθεί αποφάσεις του ΕΔΣΝΑ που να αφορούν στην επιδίωξη και έναρξη διαδικασίας, ούτε καν έναρξη διαδικασίας, χωροθέτησης χιτ σε συγκεκριμένες νέες πέραν του χιτά φυλής. Φαντάζομαι είναι κατανοητό, ούτε καν διαδικασίες δεν έχουν ξεκινήσει. Πόσο μάλλον για χωροθέτηση. Επομένως, πού ήταν το ψέμα που είπα, όταν είπα «Δεν γνωρίζω ότι στου Σταμέλου θα γίνει χιτή». Το λέει περίτρανα. Δεν υπάρχει καμιά απόφαση κανενός οργάνου ότι εκεί θα γίνει χιτή. Και καταλήγει. Ο ΕΔΣΝΑ, όπως έχετε διαπιστώσει και στην περίπτωση της αποκατάστασης του Χαδά Μεγάρων, αλλά και στις συζητήσεις για τη ΜΕΒΑ Μεγάρων, Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων, επιδιώκει μαζί με τους ΟΤΑ να προχωρήσει σε προτάσεις και αποφάσεις. Όχι ερήμην, όχι απέναντί τους. Αυτό δεν δείχνει περίτρανα επίσης ότι δεν έχει καν ξεκινήσει διαβούλευση για τη χωροθέτηση. Τίποτα δεν υπάρχει όσον αφορά τη χωροθέτηση. Το μόνο που υπάρχει, μια μελέτη, στην οποία λέει ότι μέσα από τα 154 επέλεξαν 19 για τέτοιες δραστηριότητες, μέσα σε αυτό είναι και το Λατομείο Σταμέλου, το οποίο απέχει παρασάγκες από το να έχει οριστεί ως χιτή το Λατομείο Σταμέλου. Αυτή είναι η μεγάλη διαστρέβλωση. Τους είπα, δεν γνωρίζω ότι υπάρχει χιτή, απόφαση για χιτή στο Σταμέλου. Και αυτό νομίζω το έγγραφο
ξεδιαλύνει κάθε παραξήγηση, βάζει κάθε κατεργάρι στον πάγκο του και νομίζω ότι δεν θα τολμήσουμε από εδώ και πέρα να πούνε πάλι τα γνωστά παραμύθια. Και βέβαια δεν μας ξενίζει η συμπεριφορά της αντιπολίτευσης, μη έχοντας άλλο τρόπο, μη έχοντας έργο, μη έχοντας τη δυνατότητα να κάνει οτιδήποτε άλλο, προσπαθεί με τέτοια πράγματα μπας και επιβιώσει. Δεν είναι μακρινή η χρονική απόσταση με το πρόβλημα των Βοξιτών. Νομίζω ότι και εκεί περίπου τα ίδια είχατε ακούσει και είχαμε ακούσει. Ο Σταμούλης λειτουργεί εν κρυπτό, μας αποκρύπτει έγγραφα, μας λέει ψέματα, τα έχει βρει με την περιφέρεια και φτάσανε οι αθλειότητες μέχρι το σημείο να λένε ότι τα έχει πάρει και από το Μυτιλινέο και θα γίνουν οι Βοξίτες, τα ορυχεία Βοξιτών. Και όταν μετά από όλο αυτό τον αγώνα που κάναμε όλοι μαζί καταφέραμε και αποτρέψαμε αυτό, δεν βγήκε κανένας, αλλά όταν λειτουργείς αλήτικα δεν μπορεί να έχεις ευθυξία και να βγεις και να ζητήσεις συγγνώμη για τις συκοφαντίες, για τη λάσπη που έριξες, δεν βγήκε κανείς να ζητήσει συγγνώμη. Βέβαια σε όλη αυτή τη διαδικασία πρέπει να το πω, γιατί από τα περισσότερα στελέχη της αντιπολίτευσης περιμένω, αυτή είναι η συμπεριφορά τους, αυτό είναι το επίπεδό τους, αυτό είναι το ποιόν τους, αυτό ξέρουν να κάνουν, αυτό κάνουν. Εντύπωση μου έκανε ο κύριος Μπερδελής, ο οποίος παρασύρθηκε από τους άλλους και έγινε για άλλη μια φορά δεκανίκη του κύριου Μαρινάκη. Αυτό όντως μου κάνει εντύπωση, αλλά αναλογιζόμενος τι μπορεί να συμβαίνει, σκέφτηκα ότι πιθανόν επειδή ζήτησε το χρήσμα της Νέας Δημοκρατίας, να θέλει, επειδή ο κύριος Μαρινάκης είναι μεγάλος τέλεχος και νομίζω ότι μπορεί να τον προωθήσει, να βοηθάει σε αυτή την λασπολογία τον κύριο Μαρινάκη, μπας και πάρει το χρήσμα. Δεν βρίσκω άλλη αιτία, γιατί τον είχα για σοβαρό πολιτικό, για άνθρωπο που έχει πολιτικό λόγο και δεν θα καταφύγει σε διαστρεβλώσεις, σε λάσπη και σε ψέματα. Για τον κύριο Μαρινάκη τον ξέρουμε, ο βίος και η πολιτεία του είναι γνωστή. Ξέρουμε τι έχει κάνει στο Δήμο. Ξέρουμε τι διέλυσε το Δήμο. Ξέρουμε ότι τον καταχρέωσε. Είναι γνωστά αυτά τα πράγματα. Χρώσταγε στους πάντες. Δεν πλήρωνε υπαλλήλους. Η μισθοδοσία κινδύνευε των υπαλλήλων. Αυτά είναι γνωστά. Οπότε βρήκε τώρα μια ευκαιρία. Νομίζω ότι βρήκε ευκαιρία, γιατί είναι τόσο εξόφθαλμη η διαστρέβλωση και το ψέμα που μεταχειρίζονται για αυτή την επίθεση και νομίζω ότι αυτό το έγγραφο θα τα ξεδιαλύνει σχεδόν όλα. Νομίζω ότι βρήκε την ευκαιρία να πάρει, γιατί το λέει κιόλας, να πάρει τη ρεβάνς για τους Ρωμά. Πάει να παραλληλήσει το θέμα των Ρωμά με το Χιτή. Τι σχέση έχει ο Φάντης με το Ρετσινόλαδο. Αυτό το φάντασμα από τους Ρωμά θα τον κυνηγάει για πάντα, αυτό είναι σίγουρο. Γι' αυτό και έχει ένα μένος τώρα για τους τσιγκάνους και έχει γίνει γενίτσαρος, γιατί εκτέθηκε με το χειρότερο τρόπο, διότι είναι γνωστό, υπάρχουν τα έγγραφα για τους Ρωμά. Υπήρχε έγγραφο με υπογραφή Μαρινάκη που έλεγε πολύ ευχαρίστως να φέρετε τους Ρωμά. Και υπήρχε και μια απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης για μετεγκατάσταση Ρωμά από το Χαλάνδρη στο Καντήλι. Και φτιάξανε και τα σπίτια. Υπήρχαν περιστατικά, υπήρχαν έγγραφα, υπήρχε συνένεση, υπήρχε απόφαση. Εδώ δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Ούτε συνένεση, ούτε απόφαση, ούτε εγκαταστάσεις, απολύτως τίποτα. Όλα στηρίζονται σε ένα μύθο, γι' αυτό και θα καταπέσει εύκολα. Δεν μπορεί να προχωρήσει άλλο αυτή η λάσπη και το ψέμα, αποκλείεται. Τώρα μια αυλεψία και ένα έγγραφο που δεν απαντήθηκε, δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι άξιο σχολιασμού με δεδομένο, γιατί θα μπορούσε να είναι κάτι σημαντικό, με δεδομένο ότι αυτή η μία απάντηση δεν επηρέασε σε τίποτα την όλη διαδικασία, δεν ήταν μια παράληψη που στήχησε σε κάτι, ότι έγινε κάτι λόγω αυτής της μία απάντησης, και η μία απάντηση, έτσι το εξήγησα και την προηγούμενη φορά, είναι γιατί έδινε περιθώριο μόνο 3 μέρες, μέχρι 3 Νοεμβρίου, 27 Οκτωβρίου ήρθε 3 Νοεμβρίου, και 3 Νοεμβρίου τα έγγραφα, επαναλαμβάνω, στη διάθεση του οποιοδήποτε, γιατί υπάρχουν και άλλες αθλειότητες. Δεν θέλω να τις πω εδώ πέρα, που λένε πολλά και διάφορα για τα έγγραφα. Στη διάθεση του καθενός. Πρωτόκολλο, έγγραφα, τα πάντα. Να τα δει, να τα ελέξει και να τα κάνει. 3 λοιπόν Νοεμβρίου, που ήταν
τελική ημερομηνία για απάντηση, που επαναλαμβάνω δεν επηρεάζει σε τίποτα, ήρθε η απόφαση 343 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ, η οποία έλεγε ότι η μελέτη για τα μεταλλεία είναι για καταρχήν συζήτηση και θα ακολουθήσει διαβούλευση. Και όπως βλέπετε, ότι η διαβούλευση δεν έχει αρχίσει, το λέει ξεκάθαρα το έγγραφο. Δεν έχει αρχίσει η διαβούλευση. Επομένως, δεν επηρεάζει τίποτα η μη απάντηση ενός εγγράφου. Λένε ότι υπάρχει κίνδυνος. Να το δεχτώ. Οι κίνδυνοι αλοχεύουν παντού και πάντα. Ποτέ δεν τελειώνουμε και το διαπιστώνουμε κάθε φορά που όλο και κάτι προκύπτει. Όταν υπάρχει κίνδυνος όμως, προσπαθείς να αποσύσεις τον κίνδυνο. Και από ό,τι διαπιστώσατε, όλο αυτό το διάστημα, όλο αυτό το διάστημα, δεν είναι μόνο στα δημοτικά συμβούλια, δεν ξέρω αν χθες έγινε κάτι διαφορετικό, πού είναι οι προτάσεις. Τι θα κάνουμε, υπάρχει καμιά πρόταση? Όχι, τίποτα. Ποτέ και από κανένα, καμιά πρόταση. Και το πιο τραγικό απ' όλα, όταν είπαμε, ελάτε παιδιά, ένας από κάθε συνδυασμό, να κάνουμε μια επιτροπή να παρακολουθεί τα θέματα. Όχι, λέει, δεν συμμετέχουμε. Δεν θέλουν ούτε καν να συμμετέχουν. Προτάσεις δεν κάνουν, να συμμετέχουν σε τίποτα δεν θέλουν. Επομένως, ποια είναι η προσφορά τους προς το Δήμο? Να στρέφουν τα πειρά τους μόνο κατά της διοίκησης, με σκοπό να αποδυναμώσουν τη διοίκηση, να την πλήξουν πολιτικά, γιατί ο αυτός σκοπός τους είναι η καρέκλα. Τίποτα άλλο. Δεν τους ενδιαφέρει το καλό του τόπου. Είμαι σίγουρος ότι κάθε βράδυ στην προσευχή τους λένε Παναγία μου να έρθει η χιτή στα Μέγαρα, για να πλήξει το σταμούλι να του πάρουμε τη θέση. Είμαι σίγουρος. Έτσι. Όπως παρακαλούσαν να είχαμε και θύματα στις φωτιές. Αυτό κάνουν. Δεν έχουν κάτι άλλο. Να αποδυναμώσουν. Όταν αποδυναμώνεις τη διοίκηση προ εχθρού, δεν παίζεις το παιχνίδι του αντιπάλου. Όταν κάνεις εμφύλιο, ποιος επωφελείται? Ο αντίπαλος. Εμέσως πλην σαφώς λοιπόν παίζουν το παιχνίδι αυτών που θέλουν να φέρουν το χιτί εδώ πέρα. Και έχουμε και τον όψιμο αγωνιστή του περιβάλλοντος, έναν πρώην αντιδήμαρχο, μεγάλος αγωνιστής για το περιβάλλον, ο οποίος όταν ήταν διοίκηση αντιδήμαρχος εδώ πέρα, τα σκουπίδια τα ρίχνανε χήμα καμπία, οι πιο μεγάλοι το θυμούνται, φαντάζομαι όλοι έχουν μια ηλικία που να θυμούνται τι γινόταν στην καμπία, και τις περισσότερες φορές βάζαν και φωτιά. Δεν μολύνανε μόνο, γιατί δεν υπήρχε κανένα απόστρωμα, καμιά διασφάλιση, τίποτα. Χήματα τα σκουπίδια για χρόνια πολλά στην καμπία. Μολύνανε τον υδροφόρο ρίζοντα, μολύνανε το περιβάλλον και κατά διαστήματα βάζαν και φωτιές για να μειώσει τον όγκο, μολύνανε και την ατμόσφαιρα. Αυτοί τώρα έρχονται τιμητές σε εμάς ότι δεν προστατεύουμε τα συμφέροντα του τόπου. Εγώ θα σας αποδείξω με στοιχεία ότι αυτή η διοίκηση έχει προστατεύσει τα συμφέροντα του τόπου όσο καμιά άλλη διοίκηση. Και θα σας τα πω και με στοιχεία, γιατί έχουν σημασία για αυτά. Όσον αφορά για το λατομείο στα μέλη που είπαμε προηγουμένως ότι είναι υποψήφιο από τη μελέτη, η μελέτη είναι από το 2017 και νομίζω ότι και έχει αναρτηθεί και έχει δημοσιευτεί, όλοι θα έπρεπε να το γνώριζαν. Αν δεν το γνώριζαν, είναι ακατάλληλοι. Αν το γνώριζαν και το απέκρυπταν, είναι επικίνδυνοι. Τι έρχονται τώρα να μας πούνε? Ότι το λατομείο του στα μέλη είναι στα υποψήφια, χαίρομαι πολύ, το ξέρουμε. Αν είναι κατάλληλο ή ακατάλληλο, σίγουρα κατάλληλο και θα σας το πω. Εμείς νομίζω ότι γνωρίζουμε και πώς να χειριστούμε τα θέματα, γνωρίζουμε τους τρόπους, τις μεθόδους, τις διαδικασίες, έχουμε οργάνωση, έχουμε σύστημα και γι' αυτό και μπορούμε και κερδίζουμε. Γιατί μέχρι τώρα ό,τι έχει επισυμβεί στον τόπο έχουμε κερδίσει. Ακόμα και οι θεομηνίες που μας πλακώσανε και εκεί η ανταπόκριση του Δήμου ήταν τέτοια και στις τρεις θεομηνίες και στις δύο πλημμύρες του Νοεμβρίου, την πλημμύρα του Σεπτεμβρίου και με την τεράστια πυρκαγιά του Ιουλίου, νομίζω ότι η ανταπόκριση ήταν η άριστη που θα μπορούσε να επισυμβεί και νομίζω ότι το Πανελλήνιο έχει αναγνωρίσει τον τρόπο του χειρισμού των θεμάτων και των προβλημάτων και κυρίως την αποτελεσματικότητα της διοίκησεώς μας. Και ο Δήμος, χέρι εκτίμησης, τώρα πανελληνίως. Όλη η Ελλάδα γνωρίζει για τις δυνατότητες του Δήμου Μεγαρέων. Μόνο οι ντόπιοι δεν μπορούν να αναγνωρίσουν και δεν μπορούν να βρουν τίποτα θετικό
και προσπαθούν να διαστρεβλώσουν ακόμα και τις μεγάλες επιτυχίες που είχαμε σε όλα αυτά τα θέματα, τα οποία συνέβησαν και μάλιστα σωρευτικά, σε διάστημα 10 μηνών, ούτε τον τελευταίο αιώνα τέτοιες και τέτοιες έκταση θεομηνίες, 3 αμφιβάλλω αν είχαν γίνει όλο τον προηγούμενο αιώνα. Και μας συμβήκανε σε 10 μήνες. Και νομίζω ότι η ανταπόκριση ήταν πάρα πολύ σωστή, πάρα πολύ καλή, και θα διαβάσετε και στα νέα και πόρισμα του ανακριτή που αναγνωρίζει, δεν γράφει όνομα, γράφει όμως τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία που είναι και πρόεδρος του συντονιστικού τοπικού οργάνου, και ξέρετε πολύ καλά, πρόεδρος του τοπικού συντονιστικού οργάνου είναι ο Δήμαρχος, δεν γράψαν ότι είναι ο Δήμαρχος Σταμούλης, γράψανε τον πρόεδρο του τοπικού συντονιστικού, τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία. Ακόμα και στο πόρισμα κάνουν αντιδιαστολή της Ανατολικής και της Δυτικής Αττικής, πώς ενήργησε ο Δήμος Μεγαραίων. Και αυτά είναι που μας προβάλλουν πανελληνίως. Και μέσα δηλαδή από τις καταστροφές ο Δήμος δυναμώνεται, γιατί όντως ενδιαφέρεται και αντιμετωπίζει τα προβλήματα του τόπου. Όπως αντιμετωπίσαμε και το θέμα των βοξιτών. Πήγαν να μας φορτώνουν τους βοξίτες. Το αντιμετωπίσαμε. Πήγανε να μας φέρουν, να μας πάρουν τα αστυνομικά τμήματα. Το αποτρέψαμε. Κάθε φορά με τον καταλληλότερο τρόπο. Τα αστυνομικά τμήματα δεν κάναμε ούτε κινητοποίησεις, ούτε φωνές, με την κατάλληλη μεθόδευση, με τις κατάλληλες επαφές, τα καταφέραμε. Με τους βοξίτες είχε άλλη διαδικασία. Ανάλογα με το θέμα, είναι ο τρόπος που ενεργεί κάθε φορά η διοίκηση του Δήμου και νομίζω το κάνει με πολύ μεγάλη επιτυχία. Να θυμηθούμε την προηγούμενη διοίκηση που έρχεται τώρα να μας βγει τιμητής και να μας πει ότι εσείς δεν προστατεύετε τα συμφέροντα, κρύβετε χαρτιά, λέτε ψέματα. Πώς κρύβουμε, τι κάνουμε? Κάνουμε κάθε φορά αυτό που είναι σωστό για να γίνει και γι' αυτό έχουμε επιτυχία. Εσείς λοιπόν που δεν κρύβατε χαρτιά και τα λέγατε όλα, που δεν ξέρω ποια είναι η έννοια του κρύβω χαρτί, αυτό δεν το έχω καταλάβει ακόμα. Όταν γίνεται σωστή δουλειά, τι έννοια έχει αυτό? Λοιπόν, να πούμε για την προηγούμενη διοίκηση. Πότε έφυγε η εφορία? Έφυγε η Μαρινάκη? Δεν το αφισβητεί κανείς. Τότε έφυγε. Τα διόδια πότε μπήκανε? Μπήκανε η Μαρινάκη. Μπήκανε. Τα οποία έκανε αγώνα και λοιπόν μπήκαν τα διόδια. Το απέτρεψε, όχι. Το Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης πότε έφυγε? Επί Μαρινάκη έφυγε και αυτό. Το Αγκυροβόλιο πότε βγήκε το ΦΕΚ για την ίδρυσή του? Το 2011. Ποιος ήταν δήμαρχος? Σταμούλης ήταν. Μαρινάκης ήταν. 2011, Αγκυροβόλιο. Και εδώ είναι η διαστρέβλωση σε όλο το μεγαλείο, προσπαθεί να επιρρύψει σε εμάς ευθύνες για το Αγκυροβόλιο. Το οποίο βγήκε ΦΕΚ νόμος το 2011. Για τις ιχθυοκαλλιέργειες, πότε μπήκανε? Το 2011. Έγινε η χωροθέτηση. Και ήρθανε μετά και η κλωβή. Επί Μαρινάκη γίνανε και αυτά. Και επειδή λέει δεν απάντησες και αυτό είναι μεμτό, που επαναλαμβάνω αυτό το χαρτί που δεν απαντήθηκε δεν παίζει πουθενά ρόλο και θα σας πω στη συνέχεια γιατί, ο κύριος Μαρινάκης απάντησε στη διαβούλευση. Και τι είπε για τις ιχθυοκαλλιέργειες? Δεν έχουμε αντίρρηση να χωροθετηθεί, αρκεί να τηρηθούν κάποιες διαδικασίες. Αυτό δεν είναι συνένεση, έγγραφη συνένεση? Δεν έχουμε αντίρρηση να γίνει, αρκεί να τηρηθούν κάποιες διαδικασίες. Ωραία. Άρα αυτό τι σημαίνει? Δεν σημαίνει συνένεση. Σημαίνει άρνηση? Όχι. Και γίνανε και επί ημερών του ιχθυοκαλλιέργειες. Και αυτό προσπαθεί να το στρέψει. Ότι έγινε επί Σταμούλη, λέει, γιατί έγινε μια επέκταση. Βέβαια, αφού είχε πάρει άδεια ο άνθρωπος, είχε βάλει 10, ήθελε να βάλει και άλλους 2 κλωβούς. Πώς θα τον αποτρέψει? Τώρα για την επόμενη άδεια, κάνουμε αγώνα. Και χθες είχαμε πάει στον αναπληρωτή Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας. Συνεχίζουμε τον αγώνα, μπας και το αποτρέψουμε. Αλλά τώρα είναι δύσκολο. Το προλαμβάνει κάλλιον του θεραπεύει. Το αποτρέπεις να μην γίνει. Έχει χωροθετηθεί. Είναι σαν να λέμε τώρα στη αυτό πάνε να κάνουμε. Να αποτρέψουμε στη βιομηχανική να στηθεί βιομηχανία. Πιστεύω ότι και αυτό θα το καταφέρουμε. Πιστεύω. Έχουμε τρόπους. Έχουμε μεθόδευση να παλέψουμε και αυτό το θέμα. Αλλά καταλαβαίνετε τη δυσκολία. Αν δεν είχε χωροθετηθεί, αν ο Μαρινάκης είχε αντιδράσει και είχε πει όχι, δεν θέλουμε εδώ πέρα, θα είχε ληφθεί διαφορετικά υπόψη από ένα δήμαρχο που λέει ναι, δεν έχουμε αντίρρηση να γίνει, αρκεί να ληφθούν υπόψη κάποιοι παράγοντες. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι αυτή η απάντηση δόθηκε ως δήμαρχος χωρίς να περάσει από κανένα όργανο. Κανένα όργανο δεν έλαβε γνώση. Το στείλε μόνος του. Και μιλάει ο Μαρινάκης τώρα
για κρυφά χαρτιά, για να απαντήσαμε ή δεν απαντήσαμε και αν κρύβουμε χαρτιά. Παίρνει την ευθύνη πάνω του για ένα τόσο σοβαρό θέμα, δεν το περνάει από Δημοτικό Συμβούλιο και λέει δεν έχουμε αντίρρηση να γίνουν ιχθυοκαλλιέργειες. Ενώ εμείς και τα αποτρέψαμε και φέραμε. Φέραμε την κινητή αστυνομική μονάδα, την ΚΑΜ, φέραμε δράση των ΟΠΚΕ στα Μέγαρα, φέραμε εγκαταστάσεις, κλιμάκια της πυροσβεστικής υπηρεσίας εκεί που λειτουργεί το ΚΤΕΟ με δυνατότητα και περαιτέρω επέκτασης, φέραμε το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, φέραμε τα ΚΔΑΠ, θεσμοί πάρα πολύ σοβαροί, σχολείο δεύτερης ευκαιρίας θα δώσει τη δυνατότητα σε ανθρώπους που δεν έχουν το πτυχίο της βασικής εκπαίδευσης του γυμνασίου, σε δύο χρόνια, με δύο χρόνια φοίτηση, να πάρουν το απολυτήριο γυμνασίου, τίτλο ισότιμο με γυμνάσιο. Οπότε να ξεπεράσουν τα όποια εμπόδια υπάρχουν, γιατί ξέρετε τώρα δεν μπορείς να κάνεις καμιά δουλειά αν δεν έχεις απολυτήριο γυμνασίου. Και φέραμε, καινούργιο αυτό, τμήμα του Υπουργείου Υποδομών, το οποίο θα είναι για αντιμετώπιση αποτελεσμάτων φυσικών καταστροφών για όλη τη Δυτική Αττική και θα έχει έδρα τα Μέγαρα. Άρα όχι μόνο δεν συμβαίνουν τα κακά εδώ πέρα, φέρνουμε και καλά. Πώς λοιπόν κατηγορείς αυτή τη διοίκηση με αυτές τις επιτυχίες και να λες ότι δεν ενδιαφέρεται για τον τόπο και προσπαθεί να βλάψει τον τόπο. Ποιος έχει βλάψει τον τόπο? Τα ακούσατε. Ποιος έχει βλάψει τον τόπο? Αυτή η διοίκηση ή η προηγούμενη? Για το θέμα εδώ το φλέγον των σκουπιδιών, του χιτή και γενικώς τη διαχείριση των απορριμμάτων, από το 2015 έχουμε κάνει σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων του Δήμου μας και γειτονικών. Γιατί όπως δεν θέλουμε να μας φέρουν σκουπίδια άλλοι, δεν θέλουμε και εμείς τα δικά μας να πάνε αλλού. Είναι λογικό και δίκαιο. Και καταστρώσαμε ένα σχέδιο για τη διαχείριση των απορριμμάτων και για λόγους οικονομίας κλίμακος για να είναι και βιώσιμες οι μονάδες, είπαμε σε συνεργασία με 2-3 γειτονικούς δήμους να το κάνουμε. Το έχουμε καταθέσει από το 2015 στον ΕΣΝΑ. Έχει εγκριθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΣΝΑ. Για να γίνουν όλα αυτά χρειάζονται χρηματοδοτήσεις, αλλά χρειάζονται και διαδικασίες. Και επειδή είπα προηγουμένως ότι το πώς προχωράει και τι γίνεται με την διαβούλευση και είδατε προηγουμένως ότι όσον αφορά το χιτή δεν έχει ξεκινήσει τίποτα ούτε καν σε επίπεδο προτάσεων, δεν είναι πού θα γίνουν τα χιτή, όλα αυτά θα γίνουν μετά από διαβούλευση. Έχουμε κάνει για το ΜΕΒΑ το τοπικό σχέδιο, το δικό μας διαχείριση απορριμμάτων προβλέπει στην περιοχή μας να γίνει και μία ΜΕΒΑ, Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων. Έχουμε κάνει 3 συναντήσεις, 2 μέσα στον ΕΣΝΑ και 1 στο γραφείο μου, για τη ΜΕΒΑ, έτσι, για να δείτε πώς προχωράει και τι σημαίνει διαβούλευση και πότε ξεκινάει και πότε τελειώνει. Έχουμε κάνει 3 συναντήσεις αυτά τα 2-3 χρόνια και προχτές βγήκε απόφαση από τον ΕΣΝΑ η οποία, να διαβάσω μόνο την απόφαση, αποδέχεται την εισήγηση της Αντιπροέδρου προκειμένου να εκκινήσουν οι προκαταρκτικές διαδικασίες συζήτησης και συνεργασίας για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση της πράξης διαχείριση βιοαποβλήτων, ίδρυση και λειτουργία ΜΕΒΑ Δήμου Μεγαρέων και Όμορων Δήμων, λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις του Δημάρχου Μεγαρέων. Έτσι, μετά από τόσες διαβουλεύσεις, επαναλαμβάνω, 3 κατελάχιστον, μου διαφεύγει και καμιά, για τη ΜΕΒΑ, βγήκε απόφαση από την Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΣΝΑ, που λέει αποδέχεται την εισήγηση για να εκκινήσουν προκαταρκτικές διαδικασίες συζήτησης προκειμένου να γίνει προγραμματική σύμβαση. Όσον αφορά το ΧΙΤΗ, δεν είμαστε όχι σε αυτό το επίπεδο να εκκινήσουν ούτε στις διαβουλεύσεις ακόμα. Γιατί η απόφαση του 343 λέει θα ακολουθήσουν διαβουλεύσεις, που σημαίνει θα γίνουν συναντήσεις και στον ΕΣΝΑ, ενδεχομένως και αλλού, θα ληφθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή απόφαση για να κινήσουν διαδικασίες, αφού από τις συζητήσεις έχουν καταλήξει σε κάποια πρόταση. Τώρα δεν υπάρχει καν πρόταση. Δεν υπάρχει τίποτα στον ορίζοντα. Επομένως, δεν υπάρχει, πολεμάμε για ένα θέμα το
το οποίο δεν υπάρχει, έτσι, δεν υπάρχει χιτή στο λατομείο στα μέλου, δεν υπάρχει πουθενά, μόνο στο μυαλό κάποιων που θέλουν να παίξουν κάποιο παιχνίδι και πλασάρουν αυτό. Το είδατε και με έγγραφα ότι χιτή στο λατομείο στα μέλου δεν υπάρχει πουθενά, ούτε καν σαν πρόταση, πουθενά σε χαρτί δεν υπάρχει ότι θα γίνει χιτή εκεί. Εμείς όμως επαγρυπνούμε. Δεν μένουμε με σταυρωμένα χέρια, επειδή είμαστε σε αυτό το στάδιο. Πάντα ενεργούμε προκαταβολικά. Στείλαμε φάκελο, γιατί διαπιστώνουμε ότι το λατομείο στα μέλου είναι ακατάλληλο. Στείλαμε ένα φάκελο ήδη στον ΕΣΝΑ, με όλα τα στοιχεία που δείχνουν ότι είναι ακατάλληλο το λατομείο για να λειτουργήσει χιτή ή οτιδήποτε άλλο. Θα στείλουμε, μπορεί και σήμερα, άλλο φάκελο προς όλα τα μέλη του Δέλτα Σίγμα του ΕΣΝΑ. Είναι γύρω στα 60 μέλη. Δεν θα περάσει, δεν μπορεί να περπατήσει οτιδήποτε αν δεν περάσει από Δέλτα Σίγμα του ΕΣΝΑ. Έτσι, αυτό είναι κατανοητό, δεν αποφασίζει ένα άτομο, υπάρχουν συλλογικά όργανα. Οπότε, πέρα από την επιχειρηματολογία ότι είναι ακατάλληλο και έχει πολλά στοιχεία ακαταλληλότητα στο λατομείο, θα τους βάζουμε και πρώτων ευθυνών, γιατί η τελευταία παράγραφος θα καταλήγει ότι ο Δήμος θα στραφεί κατά προσώπων νομικά προκειμένου να διασφαλίσει τα συμφέροντα του τόπου και των πολιτών. Οπότε εκτιμώ ότι δεν θα τολμήσει κανείς να βάλει υπογραφή και να εισηγηθεί, να γίνει χιτή σε μια περιοχή η οποία είναι ακατάλληλη και χωροταξικά και γεωλογικά και προστατεύεται από νόμους και όλα τα σχετικά. Έχουμε έρθει σε επαφή με μεγάλο δικηγορικό γραφείο για να παρακολουθεί το θέμα και αν χρειαστεί να το αναθέσουμε νομική προσφυγή, όταν θα έρθει η ώρα και άμα χρειαστεί. Επομένως, είμαστε σε ετοιμότητα όπως και σε όλα τα θέματα. Έτσι, δεν είναι μόνο γι' αυτό, γιατί το τι μπορεί να προκύψει ανά πάση στιγμή είναι απρόσμενο. Ετοιμότητα υπάρχει να αντιμετωπίσουμε την οποιαδήποτε κατάσταση. Με νυφαλιότητα, με ηρεμία, με ψυχραιμία. Ζητούμε και από την αντιπολίτευση ας αρθεί έστω και μια φορά στο ύψος των περιστάσεων και να πει ναι, θα βοηθήσω κι εγώ, υπάρχει ένας κίνδυνος, θα βοηθήσω. Να μην προσπαθεί κάθε φορά που βρίσκεται κάποιο πρόβλημα, κάποιος σοβαρός κίνδυνος για το Δήμο, πώς θα πολεμήσει τη διοίκηση, να υποσκάψει τη διοίκηση, γιατί αυτό είναι εις βάρος του τόπου, δεν είναι προς όφελος του τόπου. Πρώτα πολεμάς, αποσύρεις τον κίνδυνο του εχθρού και μετά καθίζεις στο σκαμνί και αποδίδεις ευθύνες, εάν υπάρχουν. Και τουλάχιστον σε αυτή την περίπτωση, νομίζω με όλα τα στοιχεία που σας παρέθεσα, αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχουν και έστω υπόψη ότι σε όλα τα σπίτια έχει πάει και αυτό με το λογαριασμό της ΔΕΙΑΜ, έχει πάει σε όλα τα σπίτια για να πάρει είδηση και ο κόσμος ποιες είναι οι προθέσεις μας, ποια είναι η βούλησή μας και αν χρειαστεί να κινητοποιηθεί και ο κόσμος. Και να τελειώσω ότι ήδη με τον νόμο, υπάρχει ο νόμος του 2003 που χωροθετεί για τη Δυτική Αττική δύο θέσεις για χιτή, το σκαλιστήρι και μελετάνι Μάνδρας, τα χωροθετεί. Δηλαδή, σε αυτούς τους χώρους μπορούν αύριο, χωρίς καμιά άλλη διαδικασία, να πάνε να τους χρησιμοποιήσουν, γιατί είναι χωροθετημένοι με τον νόμο. Υπάρχει, ας μπει και αυτό στο τραπέζι. Έτσι. Σαν στοιχείο που είναι ευνοϊκό για κάθε αγώνα, τον οποίο θα κάνουμε προκειμένου να μην επιτρέψουμε και δεν θα επιτρέψουμε, να είσαστε σίγουροι γι' αυτό, ότι χιτή στα λατομεία, στα μέλου, δεν πρόκειται να γίνουν. Το δηλώνω και το υπογράφω. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Μπορεί να στενοχωρώ κάποιους που θα θέλανε να γίνει, αλλά δεν θα γίνει. Ευχαριστώ. Για να πω την αλήθεια, έχετε θέσει πολλά θέματα εκτός από το χιτή. Έτσι δεν είναι, κύριε Δήμαρχε? Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω,
Σχετικά με αυτό που είπατε ότι δεν υπάρχει το θέμα, στην ανακοίνωση του ΕΔΣΝΑ, τουλάχιστον στο πρώτο σκέλος, αναφέρεται ότι δεν απάντησε ο Δήμος, αν δεν κάνω λάθος. Στην ανακοίνωση που έκανε ο ΕΔΣΝΑ μετά το πρώτο δημοσίευμα, δηλαδή μετά τις 10 Οκτωβρίου, αναφέρεται ότι δεν απάντησε. Αυτό το είπα. Υπάρχει ένα έγγραφο που δεν απαντήθηκε, γιατί ήρθε 27 Οκτωβρίου να απαντηθεί μέχρι 3 Νοεμβρίου και 3 Νοεμβρίου έρχεται η απόφαση 343 που λέει θα ακολουθήσει η διαβούλευση. Να μην πω ότι πέσανε και πλημμύρες, σεισμοί, καταποντισμοί στη συνέχεια, αλλά είναι και ένα έγγραφο που δεν έχει επηρεάσει σε τίποτα την εξέλιξη της διαδικασίας. Ήταν ένα ερώτημα η άποψή μας για τα λατομεία. Δεν αφορούσε τη χωροθέτηση, γιατί σας εξήγησα πώς θα γίνει η χωροθέτηση. Με διαβούλευση η οποία ακόμα δεν έχει ξεκινήσει και θα το διαπιστώσετε και από το σημερινό έγγραφο του ΕΣΝΑ. Δεν έχει ξεκινήσει τίποτα. Επομένως αυτό το έγγραφο που δεν απαντήθηκε, εντάξει, είναι μια βλεψία, όπως θέλεις πάρ' το, δεν απαντήθηκε ένα έγγραφο, αλλά σας αιτιολογώ γιατί δεν απαντήθηκε. Αποδεικνύεται ότι δεν έχει παίξει κανένα ρόλο στην όλη διαδικασία, αλλά και δεν απαντήθηκε γιατί 3 Νοεμβρίου ήρθε η απόφαση 343 που έγραφε ότι η μελέτη για τα λατομεία είναι για καταρχήν συζήτηση και θα ακολουθήσει η διαβούλευση. Δεν υπάρχει δηλαδή η δυνατότητα, το ενδεχόμενο μάλλον νομοθετικής ρύθμισης που έχει αναφερθεί σε δύο δημοσιεύματα. Γιατί υπήρχε και ένα δεύτερο του βήματος, το οποίο μάλλον έριχνε και ευθύνη στο Δήμο. Και νομοθετική ρύθμιση να υπάρξει, θα προηγηθεί διαβούλευση. Το βλέπετε ότι όλα τα νομοσχέδια τίθεται σε διαβούλευση. Είτε ηλεκτρονικά, είτε με έγγραφα κτλ. Όλα τίθεται σε διαβούλευση. Άρα δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει διαβούλευση και για αυτό το θέμα. Αλλά και δεν υπάρχει περίπτωση να μην περάσει από το ΔΣ του ΕΣΝΑ ή από την Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΣΝΑ. Άρα δεν μπορεί να πάει ένα βράδυ κάποιος και να δώσει ένα νομοσχέδιο να κάνει μια τροποποίηση οτιδήποτε. Γιατί η χωροθέτηση υπάρχει. Έτσι, δεν μπορεί να γίνει αυτό σε ένα βράδυ χωρίς να έχουν προηγηθεί αυτά που λέμε. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Με βάση όσα ακούσαμε και χθες, έτσι, ο κύριος Βαρελάς, ο κύριος Κλάνης Βαρελάς, παρουσίασε ένα έγγραφο, την 343, απόφαση του 2017, αφήνονταν να εννοηθεί πως δεν υπήρχε ημερομηνία αποστολής, αλλά ούτε και αποστολέας, υπονοώντας πως είναι παραποιημένο. Τι έχετε να πείτε πάνω σε αυτό? Αν ο κύριος Βαρελάς παραποιεί έγγραφα, είναι πρόβλημά του. Αν έχει πλήρη άγνοια το πώς λειτουργεί το δημόσιο και ο Δήμος, ακόμα χειρότερα που θέλει να γίνει και δήμαρχος. Ό,τι έγγραφο αναρτάται στο Διάβια, μπορεί να το κατεβάσει οποιοδήποτε. Και αυτό το έγγραφο 343 έχει αναρτηθεί στο Διάβια. Οπότε άμα το κατεβάσει από εκεί, δεν θα βρει ούτε πρωτόκολλα, ούτε τίποτα. Επειδή έχει το ΑΔΑ. Έχει το ΑΔΑ. Μπράβο. Άρα ούτε πρωτόκολλα ούτε τίποτα. Στο Δήμο όμως που έχει έρθει, έχει και τα πρωτόκολλα, μπορεί οποιοδήποτε να πάρει αντίγραφο. 3/11 αριθμός πρωτοκόλλου 18727. Μας το έχει δώσει. Μπράβο, αφού υπάρχουν. Τα πρωτόκολλα λοιπόν είναι και ηλεκτρονικά και δεν μπορεί να τα πειράξει και κανένας. Ξέρουν αυτοί που πειράζαν τα πρωτόκολλα της ΔΕΙΑΜ. Έτσι, ξέρουν αυτοί που πειράζαν τα πρωτόκολλα της ΔΕΙΑΜ. Εδώ τα πρωτόκολλα είναι ηλεκτρονικά, δεν μπορεί να τα πειράξει κανείς. Εντάξει. Οπότε. Τι να αμφισβητήσει από αυτό το έγγραφο, δηλαδή, άντε να μπει στο μυαλό του καθενός, τι να αμφισβητήσει, να το έγγραφο. Αριθμός πρωτοκόλλου Δήμος Μεγαρέων 3/11/2017. Τι δεν έχει η αποστολέα? Περιφέρεια, ειδικός διαβαθμιδικός σύνδεσμος. Τι δεν έχει? Συνεδρίας 34η. Τι του λείπει δηλαδή? Τι μπορεί να έχει αυτό? Τι το επιλείψιμο μπορεί να έχει? Αριθμό πρωτοκόλλου από τον αποστολής. Έλα Χριστέ και Παναγία. Έτσι είπε. Ναι. Αποστολέα. Είναι η Εκτελεστική Επιτροπή, παιδί μου. Είναι συνεδρίας 34η. Απόσπασμα αυτό. Μπορεί. Ναι. Έχει. Τι θα πει δεν έχει. Τι αριθμό πρωτοκόλλου αποστολής. Το εξερχόμενο μάλλον. Του εξερχόμενου. Έτσι ισχυρίστηκε. Γι' αυτό λέω, άμα είσαι τόσο άσχετος, φίλε, μείνε καμιά κοσαριά χρόνια ακόμα να κάνεις κανένα φροντιστήριο και άλλα μετά να διεκδικήσεις. Είναι
απόφαση εκτελεστικής επιτροπής. Τι αριθμό πρωτοκόλλου να πάρει? Η αποφάση του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Μιχάλαρε, η αποφάση του Δημοτικού Συμβουλίου παίρνουν αριθμό πρωτοκόλλου? Παίρνουν αριθμό αποφάσεως. Τόσο άσχετος είναι. Αριθμό αποφάσεως παίρνει. Απόφαση τάδε του μηνός. Αυτό είναι απόφαση εκτελεστικής επιτροπής. Αριθμός απόφασης τάδε του μηνός. Τι αριθμό πρωτοκόλλου? Παναγία μου. Παναγία μου. Και είναι 20 χρόνια στο Δήμο. Άλλα 20 δεν το φτάνουν για να μάθει τα βασικά. Άλλο. Ναι. Ότι δεν υπάρχει... Ναι. Πότε σας ήρθε αυτό το έγγραφο? Το πρώτο που αναφερθήκατε, νομίζω είναι. Το πρώτο? Ναι. Σήμερα ήρθε. Α, σήμερα. Σήμερα, ναι. 23 Δεκάτου το 18. Αριθμός πρωτοκόλλου 11569. Και γράφεται, αυτό είναι έγγραφο, έχει αριθμό πρωτοκόλλου. Η αποφάση των συνεδριάσεων δεν παίρνει αριθμό πρωτοκόλλου. Ναι, έκανα εγώ ένα έγγραφο προχτές και λέω παρακαλώ ενημερώστε μας εάν υπάρχει απόφαση οποιοδήποτε οργάνου του ΕΣΝΑ ότι έχει χωροθετηθεί χιτή στο λατομείο στα μέλλον. Ξεκάθαρα πράγματα. Θα τα μοιράσουμε. Άστο να είναι λίγο σε αγωνία. Να το μοιράσουμε. Λοιπόν. Όχι. Δε, όχι, δεν σας λέω τίποτα μισό. Όλα ολόκληρα σας τα λέω, διευκρινήσεις ζητάτε. Και σας είπα, αυτό το έγγραφο θα το πάρετε. Αν θέλετε και το έγγραφο που στείλαμε, και αυτό θα το πάρετε. Σας είπα, μια μισή σειρά να μας απαντήσουν εάν έχει ληφθεί απόφαση για χιτή στο λατομείο στα μέλλον. Ξεκάθαρα. Και απαντάνε, όχι, δεν υπάρχει καμιά απόφαση. Και μάλιστα λέει, για να προχωρήσεις σε προτάσεις και αποφάσεις, πάντα σε συνεργασία με τους Δήμους. Ουσιαστικά δηλαδή. Δεν ζητήσατε... έχει ξεκινήσει η διαβούλευση για τη χωροθέτηση. Ουσιαστικά ζητήσατε εγγράφος. Το αυτονόητο. Εγώ τώρα αυτό που σας ζητάει για αντιπολίτευση. Ότι υπάρχει απόφαση. Ναι. Και ναι. Το κάνατε εγγράφος. Ότι τους έλεγα ψέματα. Ναι. Αυτό ήθελα να διευκρινιστεί. Ότι τους έλεγα ψέματα ότι ήξερα ότι υπάρχει απόφαση για χιτή. Δηλαδή, και τους το έκρυβα. Το ήξερα και τους το έκρυβα. Δεν μπορείς να γνωρίζεις κάτι που δεν υπάρχει. Και τους το εξηγούσα. Αφού δεν υπάρχει, πώς να το γνωρίζω? Δεν υπήρχε, δεν το γνώριζα. Το νόημα της αντιπαράθεσης με την αντιπολίτευση είναι ότι αν εσείς γνωρίζατε αρκετό καιρό, μάλλον από πέρσι, αν υπήρχε περίπτωση να χωροθετηθεί γιατί. Γνώριζα αυτό που γνωρίζουν οι πάντες και όφυλα να γνωρίζουν και αυτοί και έπρεπε και νομίζω το γνωρίζανε, αλλά κάνουν τώρα. Γιατί δεν μπορεί όταν ασχολείσαι με αυτά, δημοσιεύονται, αναρτώνται τέτοια θέματα, μην το ξέρεις, ότι εξετάζουν όλα τα λατομεία της Αττικής. Και κάνα μια μελέτη και καταλήξανε σε 19 που μπορούν να γίνουν χιτοί. Αυτό που ήξερε όλος ο κόσμος. Δεν το ήξερα μόνο εγώ, όλοι το ξέρανε. Ωραία. Κάποιος το είχε, ήταν δημοσιευμένα, μα δεν ήταν, είναι μυστικό αυτό, έπρεπε να τους πω αυτό το αυτονόητο που έπρεπε να το γνωρίζουν. Δηλαδή τόσο ενδιαφέρον δηλαδή, για την πόλη δεν γνωρίζαν τίποτα και τους το εκρύβει ο Σταμούλης τα χαρτιά. Ποια χαρτιά τους κρύβω? Αυτά που αναρτώνται στο διαδίκτυο, αυτά που δημοσιεύονται, αυτά τους κρύβω. Ναι. Σχετικά με το τελευταίο που είπατε, ότι υπάρχουν δύο χώροι στη Μάνδρα που είναι επιλέξιμοι. Με νόμο. Με δεδομένο ότι ο αντιπεριφερειάρχης στο έκτακτο συμβούλιο που έγινε εδώ, είπε ότι αυτοί οι χώροι αποκλείονται λόγω των πλημμυρών που έγιναν πέρσι. Ο Δήμος τι έχει να απαντήσει? Ποια είναι η θέση του Δήμου σε περίπτωση που πούν ότι επιλέγουμε τα Μέγαρα ως επόμενη περιοχή? Αυτό το γέλιο δεν καταγράφεται, αλλά εντάξει. Να θέλεις να αποκλείσεις το Μελετάνι επειδή η Μάντρα πλημμύρισε και να το πας σε ένα Δήμο που πλημμύρισε όπως η Μάντρα, που έπαθε την τεράστια πυρκαγιά που δεν είχε η Μάντρα, που ξαναπλημμύρισε το Σεπτέμβριο που δεν είχε η Μάντρα. Αυτό είναι τραγελαφικό. Έτσι μόνο να γελάσεις μπορείς με την αιτιολόγηση ότι πλημμύρισε εκεί και θα το πάμε στην άλλη περιοχή που είχε τριπλάσια καταστροφή. Αυτό είναι τραγέλαφος. Έτσι, δεν αντέχει σε καμιά κριτική. Αυτή η αιτιολόγηση δεν ξέρω αν την έκανε κανείς. Ναι, δεν ξέρω αν την έκανε κανείς, αλλά εάν κάποιος τολμήσει και κάνει αυτή την αιτιολόγηση, θα είναι για γέλια και για κλάματα. Να πει θα το πάρουμε από τη Μάντρα για την πλημμύρηση και θα το πάμε στα Μέγαρα
που πέρασε αλόβητο, δεν το πήραξε καμιά καταστροφή. Τρεις θεομηνίες, το διανοήστε, τρεις θεομηνίες σε 10 μήνες. Αν ψάξετε τον τελευταίο αιώνα, τρεις τέτοιες καταστροφές δεν έχουν γίνει. Συγγνώμη, να κάνω μια επεξήγηση. Απέκλεισε τις δύο περιοχές αυτές λόγω, το είπε στο Συμβούλιο, και είπε ότι οι Δήμοι θα κληθούν να διαχειριστούν τα δικά τους απορρίμματα. Έτσι. Εμείς έχουμε κάποια πρόταση, είμαστε έτοιμοι. Τι απαντή διοίκηση? Δεν είμαστε έτοιμοι, είμαστε πανέτοιμοι και το είπα ότι από το 2015 έχουμε καταρτήσει το τοπικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων με 2-3 γειτονικούς δήμους και επαναλαμβάνω γιατί, για λόγους οικονομίας, κλίμακος, για να μας στοιχίζει ο μπούφος Αηδόνη, γιατί διαχείριση απαιτεί έξοδα, εγκαταστάσεις κτλ. Και αν είναι μόνο για ένα δήμο θα είναι πανάκριβο, αν είναι 2-3 δήμοι μαζί θα πέσει κατά πολύ το κόστος. Και είπαμε ναι να διαχειριστεί. Τούμε τα δικά μας απορρίμματα. Γι' αυτό δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Μια μέβα, ναι, να την κάνουμε. Να την κάνουμε στην περιοχή μας. Μονάδα επεξεργασίας βιοποβλήτων. Και είναι ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτά που λέω τώρα είναι ομόφωνη πλην Χοροζάνη, να το λέμε, αν και είναι αυτονόητο αυτό. Εν πάση περιπτώσει, ας το λέμε. Είναι ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για να γίνει αυτό το πράγμα. Εμείς δεν λέμε πάρτε τα σκουπίδια μας αλλού, να τα διαχειριστούμε με τον πρέποτα τρόπο. Σας είδαμε πλέον αποφασισμένο και είπατε ότι θα στραφείτε ακόμη και κατά προσώπων, έτσι. Ο κύριος Μαρινάκης εχθές σας κάλεσε να κάνετε μήνυση στην κυρία Δούρου. Επειδή όπως ισχυριστήκατε, λέει, στο κατεπίγουσα συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, είπε τη μισή αλήθεια και σας εξέθεσε. Θα το πράξετε και αυτό αν χρειαστεί? Βλέπετε δηλαδή ότι υπάρχει λόγος να κάνω μήνυση στη Δούρου? Εγώ δεν το... υπάρχει με λόγος. Βάση τα νέα στοιχεία... Ο κύριος Μαρινάκης θέλει να πολιτευτεί, να πάει στην περιφέρεια. Αφού έφτιαξε το Δήμο, πάει να φτιάξει την περιφέρεια τώρα. Έτσι. Και προσπαθεί να βρει, το βλέπετε και στα συμβούλια, τι προσπαθεί να κάνει, έτσι, να κάνει την πολιτική του, την κυβερνητική, με γεια του, με χαρά του. Δεν θα το ακολουθήσουμε, γιατί το θεωρώ και ολίσθημα αυτό. Δεν αντέχει σε κριτική αυτό. Δεν αντέχει σε κριτική. Ο κύριος Μαρινάκης είναι ο γνωστός κύριος Μαρινάκης. Έχει πολλά και διάφορα. Τον κατανοώ. Έχει να αντιμετωπίσει ούκο λίγα. Να δούμε πώς θα τα ξεπεράσει. Θα δούμε. Να ρωτήσω κι εγώ. Ναι. Στην 343 ή σε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή στην όλη διαδικασία της διαχείρισης των απορριμμάτων της Αττικής. Φαίνεται κάπου πως θα είναι υποχρεωτικά στη Δυτική Αττική κάποιος χιτή? Κοιτάξτε, το υποχρεωτικά δεν υπάρχει πουθενά. Αυτό, έχει γίνει τέτοιο καταμερισμός. Ένα στοιχείο το οποίο θα πολεμήσουμε, γι' αυτό έχουμε αποταθεί και σε μεγάλο δικηγορικό γραφείο, ένα στοιχείο που θα πολεμήσουμε είναι γι' αυτό. Δηλαδή, αποκλείσατε κάποια λατομεία. Για να δούμε, κύριε, πώς θα αποκλείσετε. Έτσι, είναι. Γιατί για τις άτοπων απαγωγής, πολύ εύκολα οδηγείσαι εκεί που θέλεις. Τα αποκλείεις. Γιατί? Δηλαδή, εγώ το θεωρώ αδιανόητο και το έχω πει και δημόσια, το έχω πει και στην περιφέρεια, το έχω πει και στους πάντες. Θεωρώ αδιανόητο όταν λέμε για σκουπίδια να εννοούμε Δυτική Αττική, άντε και λίγο Ανατολική. Για μένα είναι αδιανόητο. Η Δυτική Αττική δεν είναι ούτε το 4% της Αττικής. Άντε και 10-12 να είναι η Ανατολική Αττική. Δηλαδή, εμείς το 15% γιατί βάζουν και στην Ανατολική. Θα διαχειριστούμε και του υπόλοιπου 85%? Όχι. Δεν είναι σωστό. Και αυτά θα τεθούν στη διαβούλευση. Και να δούμε με πραγματικά στοιχεία, επειδή έχουν βάλει και κάποια κριτήρια για τα λατομεία, όλα αυτά θα τα παλέψουμε. Έλα εδώ, γιατί τα απέκλεισε αυτά? Δεν υπάρχουν άλλοι χώροι? Και γιατί υποχρεωτικά να είναι σε λατομεία, δεν το κατάλαβα. Γιατί να μην πάρει σκουπίδια? Η Εκάλη, γιατί να μην πάρει σκουπίδια? Η Κηφισιά, γιατί να μην πάρει? Γιατί να μην πάρουν και αυτοί οι σκουπίδια? Μέρος από τα δικά τους. Να διαμοιραστούν. Δεν έχουμε καμιά αντίρρηση, να διαμοιραστούν. Όλοι να πάρουν το. Και πρέπει να ληφθεί, και το τονίζουμε και εγγράφος και προφορικός προς πάσα κατεύθυνση, πρέπει να ληφθεί υπόψη και η επιβάρυνση που έχει και η κάθε περιοχή. Γιατί δεν ξεκινάμε από το μηδέν όλοι. Έτσι. Πρέπει να δούμε η Δυτική Αττική τι έχει. Πρέπει να δούμε η Μεγαρίδα τι έχει. Έχει δηληστήρια, έχει εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών, έχει αγωγό φυσικού αερίου, έχει ρεβιθούσα, έχει χτιοκαλλιέργειες. Για να δούμε οι άλλοι τι επιβαρύνσεις έχουν. Δηλαδή υπάρχει η Ελίτ, υπάρχουν οι Πατρίκοι και οι Πληβοί. Θα το ανεχτούμε? Όχι, βέβαια.
Θα το πολεμήσουμε, δεν θα το ανεχτούμε. Ούτε θα ανεχτούμε τη λογική Δυτική Ανατολική Αττική να διαχειρίζει τα σκουπίδια. Όχι. Θα πάτε και στις υπόλοιπες περιοχές. Ρωτάω για την υποχρεωτικότητα εντός εισαγωγικών της Δυτικής Αττικής, γιατί εχθές στη συνέντευξη τύπου της αντιπολίτευσης, δεν ξέρω αν έχει προλάβει να δημοσιευτεί κάτι, εμείς δεν έχουμε ανεβάσει ακόμα κάτι. Υπόθηκε πως δια της ατόπου απαγωγής στη Δυτική Αττική αποκλείονται όλα τα άλλα εκτός από το δικό μας. Άρα είναι σαν να προτείνεται να γίνει το δικό μας. Αλλά αυτό θεωρώ ότι θα έχει ένα προβλήμα. Με αλφα γιώτα, τόνισε αυτό το προτείνεται που είπες τώρα, είναι με αλφα γιώτα. Ναι, με αλφα γιώτα. Καμία παραξήγηση. Ότι προτείνεται από το Ιδρύα 43. Ναι. Αυτό θα έχει μια βάση αν, είχε χωροθετη, αν είχαν πει ότι θα υπάρχει στη Δυτική Αττική τουλάχιστον ένα. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Σωστή η αντίληψή σου, αλλά είναι και πώς διαβάζεις. Έτσι. Γιατί εγώ το διαβάζω αλλιώς αυτό. Είναι ανάλογα πώς το διαβάζεις. Λέει εδώ πέρα για χιτ 5 λατομεία. Έτσι. Από τα 5 κάνει μία για τα 4 και τους γράφει χαρακτηριστικά. Και το 5ο που δεν το μνημονεύει εδώ πέρα το έχει για μέβα. Και εγώ το ερμηνεύω ότι το χιτί στα μέλου, γι' αυτό και δεν το μνημονεύει, δεν λέει τίποτα εδώ πέρα, γιατί το έχει για μέβα. Έτσι, αυτό όπως θέλεις το ερμηνεύεις και δεν είναι τίποτα, δεν είναι πρόταση, έτσι, δεν υπάρχει καν ούτε ως πρόταση ότι χιτή θα γίνει εκεί και εκεί, ούτε ως πρόταση, εντάξει, είναι τόσο ξεκάθαρο, όταν δεν θέλεις να δεις όμως κάτι δεν το βλέπεις, εννοείται, θα παλέψεις πάλι για να πεις τα δικά σου τα τρελά, για να διαβάλεις και να λασπολογήσεις, είναι ξεκάθαρη κατάσταση, δεν έχει ξεκινήσει για τη χωροθέτηση, ούτε καν υποψία διαβούλευσης. Εκεί είμαστε. Την 343 έγινε διαβούλευση ή αυτή η έρευνα έγινε αποκλειστικά μελέτη. Από η μελέτη έγινε μελέτη. Από τον ΕΣΔΝΑ. Από τον ΕΣΔΝΑ, μελέτη από τον ΕΣΔΝΑ. Εκεί δεν ζήτησαν τα στοιχεία, δηλαδή καταλληλότητα σημεί δεν τα έχουν αντλήσει από μόνοι τους. Αυτοί καθορίσανε τους όρους και τις προϋποθέσεις. Τα οποία βέβαια είναι μαχητά. Ότι υπάρχει ένας φάκελος και υπόθηκε και χθες το βράδυ που αντικρούει την καταλληλότητα του. Δεν έχω καμιά αντίρρηση. Μακάρι να έρθουν να παλέψουν μαζί, γιατί και όπως σας είπα, και εμείς έχουμε φτιάξει ένα φάκελο για την ακαταλληλότητα και το έχουμε ήδη στείλει. Έτσι. Και αν χρειαστεί, θα συμπληρώσουμε και θα το καλύψουμε και νομικά. Και βέβαια, και εμείς εκεί είμαστε. Ακατάλληλο. Δηλαδή, πέρα από όλα τα άλλα, το βγάζουμε και ακατάλληλο σαν χιτή. Πέρα από τις άλλες προϋποθέσεις. Γι' αυτό λέω, δεν πρόκειται να γίνει. Γιατί δεν υπάρχει προς το παρόν. Τίποτα που να λέει χιτή στα μέλλον. Τίποτα δεν υπάρχει. Είναι μόνο στο μυαλό και στην επιθυμία κάποιων προκειμένου να πλήξουν τη διοίκηση. Τίποτα άλλο. Να κάνω την ερώτηση που θα έκανε η αντιπολίτευση άμα ήταν εδώ. Θα ρώταγε ότι αφού δεν έχει ξεκινήσει διαβούλευση, γιατί στείλατε φάκελο που λέει τους λόγους για τους οποίους αποκλείεται το λατομείο. Διότι το προλαμβάνει είναι κάλλιον του θεραπεύει. Εμείς δεν θέλουμε. Εμείς δεν θέλουμε να στηθούν τα ιχθυοτροφία και να λέμε στο σταμούλι γιατί δεν τα βγάζεις. Δεν θέλουμε να φτιάξουμε το αγκυροβόλιο να οριοθετηθεί και να λέμε στο σταμούλι εσύ τι έκανες για να το βγάλεις. Δεν θέλουμε να μπουν τα διόδια. Δεν θέλουμε να μπουν τα διόδια και να λέμε στο σταμούλι γιατί δεν κάνεις αγώνα για να τα βγάλεις. Κάνεις αγώνα για να μην τα βάλεις. Έτσι. Κάπου μέσα σε όλα αυτά που αναφέρατε ότι πολεμάτε, είναι... αναφέρατε και μια βιομηχανία. Που έχει προκύψει τελευταίως. Σε τι αναφερόσασταν? Τι βιομηχανία? Είπατε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια βιομηχανία στη βιομηχανική περιοχή, είπατε. Α, όχι, το έφερα σε αντιδιαστολή. Λέμε ότι έχει γίνει το εγκληματικό για την περιοχή μας, ότι για τις ιχθυοκαλλιέργειες υπάρχει νόμος που έχει χωροθετήσει στην περιοχή που είναι τώρα η Κλωβή, είναι δια νόμου χωροθετημένος με τις ευλογίες Μαρινάκη. Ο οποίος στη διαβούλευση, ο Μαρινάκης, και δυστυχώς δεν το πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο γιατί δεν θα πέρναγε, λέει δεν έχουμε αντίρρηση να γίνουν ιχθυοκαλλιέργειες σε αυτή την περιοχή. Είναι χωροθετημένος και έφερα σαν παράδειγμα για να γίνει πιο κατανοητό, γιατί πολλοί ίσως να μην αντιλαμβάνουν τι σημαίνει χωροθέτηση στη θάλασσα. Η βιομηχανική περιοχή είναι χωροθετημένη, βιομηχανική περιοχή. Αν κάποιος πάει να φτιάξει μια βιομηχανία εκεί, δεν μπορείς να του πεις δεν σου δίνω άδεια, γιατί είναι περιοχή για βιομηχανίες. Το ίδιο και για τις ιχθυοκαλλιέργειες. Όταν πάει να ζητήσει άδεια, δηλαδή εμείς πρέπει να κάνουμε τεράστιο αγώνα τώρα για να αποτρέψουμε αυτόν που ζητάει η άδεια, που νομίμως τη ζητάει, είναι χωροθετημένη δια νόμου και θέλει να κάνει μια μονάδα εκεί που προβλέπει ο νόμος. Και εμείς προσπαθούμε να του πούμε όχι να το αποτρέψουμε, να το καθυστερήσουμε. Ευελπιστούμε και ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Δρομούση
που έβγαλε, και αυτό το επικαλεστήκαμε και χθες στο Υπουργείο, ότι υπάρχει οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να γίνει εκ νέου χωροθέτηση του θαλάσσιου χώρου και ευελπιστούμε εκεί σε μια συντονισμένη και δυναμική προσπάθεια να αλλάξει χωροθέτηση και να σβηστεί από το χάρτη. Μόνο τότε θα μπορούμε να πούμε όχι, δεν φτιάξει εδώ πέρα. Να σβήσει από το χάρτη ο χώρος αυτός ως χώρος ιχθυοκαλλιεργιών. Έτσι το έφερα σαν παράδειγμα τούτο εδώ πέρα. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Σχετικά με τη ΜΕΒΑ, την πρόταση και την απόφαση που υπάρχει. Είχαμε εμείς ως Δήμος στο μυαλό μας κάποια περιοχή και αν ναι, ήταν το συγκεκριμένο λατομείο στις υποψήφιες περιοχές για να γίνει. Και αν ο φάκελος τώρα που δείχνει την ακαταλληλότητα για να γίνει χιτή, δεν ξέρω τις προϋποθέσεις για ΜΕΒΑ, θα το ισχύουν τα ίδια και είναι κατάλληλος και για χώρο επεξεργασίας. Κοιτάξτε κύριε Ραμπέτσικα, εμείς έχουμε και τρόπο και μέθοδο και το στοιχειώδες μυαλό για να αντιμετωπίσουμε όλες τις καταστάσεις. Δεν έχουμε προτείνει το λατομείο στα μέλη για τίποτα. Πρώτον και κύριο, γιατί εμείς έχουμε πάρει δύο αποφάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο που δεν θέλουμε ούτε καν επέκταση της δραστηριότητας που έχει. Που η δραστηριότητα είναι για επεξεργασία προϊόντων εξκαφής. Άρα, πρώτον και κύριο, δεν θα μπορούσαμε να αντιστρατευτούμε στον εαυτό μας και να προτείνουμε εκεί για να γίνει ΜΕΒΑ. Έτσι, που είναι μεγαλύτερο από την επεξεργασία προϊόντων εξκαφής. Απλά εμείς προτείναμε, γιατί πες το ότι σκεφτόμαστε όχι πονηρά, προς όφελος του Δήμου. Έχουμε μια μονάδα της ΔΕΜ. Αυτό που λειτουργεί τώρα η Μέγα ΕΚΟ είναι του Δήμου η μονάδα, έτσι, την οποία απλά νοικιάζουμε. Η οποία έχει δυνατότητα μεγαλύτερη από αυτή που χρησιμοποιεί τώρα. Και γι' αυτό είπαμε, ΜΕΒΑ, να αποκλείσουμε τα άλλα για να πάρουμε κι εμείς κάτι. Έτσι, γιατί στο παιχνίδι έτσι είναι. Γι' αυτό πήραμε τη ΜΕΒΑ, για να αποκλείσουμε χιτή και οτιδήποτε άλλο. Κύριε, εμείς πήραμε το μερτικό μας. Θα φτιάξουμε ΜΕΒΑ. Και πού θα τη φτιάξουμε? Μέσα στις εγκαταστάσεις της ΔΕΜ, που έχει δυνατότητα να αυξήσει τις γραμμές παραγωγές. Φτάνουν, δηλαδή, έχει τρεις και νομίζω χρησιμοποιεί τις δύο. Αν τα δηλαδή μπορεί να επεξεργάζεται και τα βιοαπόβλητα. Ούτε άλλες εγκαταστάσεις, ούτε πλέον επιβαρύνσει, ούτε τίποτα. Με ένα σπάρο, δύο τριγώνια. Και όπου υποφελούμεθα και αξιοποιούμε τη μονάδα που έχουμε, που επαναλαμβάνουν του Δήμου, έτσι, προστατεύουμε το περιβάλλον και αποκλείουμε άλλες δράσεις, γιατί ας πει, δεν παίρνεις τίποτα, κάτι πρέπει να πάρεις και εσύ. Αποκλείονται οι άλλες δράσεις? Έκανα την ίδια ερώτηση χθες. Το αποκλείονται οι άλλες δράσεις, δεν μπορείς να το πεις με τα βεβαιότητας ότι αποκλείονται, είναι μέσα στο παιχνίδι, φίλε, εγώ πήρα, ας πάρουν και οι άλλοι από κάτι. Είναι διαπραγματευτικό επιχείρημα. Μπράβο. Γι' αυτό και αυτό ήταν το σκεπτικό. Είναι δύο σε ένα. Και να αξιοποιήσουμε τη μονάδα που είναι δικιά μας, που έχει τις δυνατότητες να τα επεξεργαστεί, και να αποκλείσουμε σκέψεις άλλες που θα θέλουν να μας φέρουν άλλα πράγματα. Άλλο. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι. Ναι. Αυτό θα βγει από μελέτη που θα κάνει ο ΕΣΝΑ. Υπάρχει ένας τρόπος να γίνει σε συνεργασία με την εταιρεία που το έχει τώρα. Υπάρχει και ο άλλος τρόπος, επειδή η μονάδα είναι του Δήμου, να την πάρει ο Δήμος και να τη λειτουργήσει ο Δήμος. Αυτό θα βγει από μελέτη, γι' αυτό είδες τι είπε. Τώρα ξεκινάει η διαδικασία συζήτησης για τη ΜΕΒΑ. Και μέσα σε αυτά επεξεργάζονται οι νομικοί τον τρόπο που θα λειτουργήσει. Και θα βρούμε τον προσφορότερο τρόπο για όλους μας. Έτσι. Και δεν υπάρχει περίπτωση να αποκλείεται το δαμάρι Μιχαλάκη, Ρούσο Μιχαλάκη, για ΜΕΒΑ που προτείνει η Συνδρία Ζαλατρή? Αφού θα έχουμε ΜΕΒΑ, Αντώνη, γι' αυτό είπαμε. Να πάρουμε εμείς το μερτικό μας. Τι θα σου πει, κάνε κι άλλη μια ΜΕΒΑ? Όχι ρε φίλε, πήραμε ΜΕΒΑ. Κι άλλη. Βλέπεις ότι